Εκρηκτική παραμένει η κατάσταση στον Αγκόρνο Καραμπάχ παρά την εκεχηρία που συμφωνήθηκε με εκατοντάδε νεκρού και τραυματίε, ενώ χιλιάδε είναι οι εκτοπισμένοι. Τουλάχιστον 200 άνθρωποι σκοτώθηκαν στον Αγκόρνο Καραμπάχ ω αποτέλεσμα τη στρατιωτική επιχείρηση του Αζερβαϊτζάν, ενώ περισσότεροι από 400 τραυματίστηκαν, όπω ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Αρμένιο διαμεσολαβητή για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον εν θύλακα. Η στρατιωτική επιχείρηση τραυματίστηκε την Πέμπτη 24 ώρε μετά την έναρξή τη με την παράδοση των αυτονομιστών και την επιστροφή τη περιοχή στον έλεγχο του Μπακού. Ο Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι οι διαπραγματεύσει για το μέλλον του θύλακα θα διεξαχθούν με τη μεσολάβηση των ρωσικών δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή. Αυτή η ειρηνευτική δύναμη που βρίσκεται στην περιοχή από το τέλο του πολέμου το 2020 διαβεβαίωσε ότι η εκεχηρία τηρείται. Δύο Ρώσοι στρατιώτε, ωστόσο, σκοτώθηκαν όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν έγινε στόχο πυρών, όπω ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα, χωρί όμω να διευκρινίσει ποιο ευθύνεται για αυτή την επίθεση. Η Συμφωνία Εκεχηρία προβλέπει την αποχώρηση των μονάδων και των στρατιωτών των ενόπλων δυνάμεων τη Αρμενία που έχουν απομείνει στο θύλακα, καθώ και τη διάλυση και τον πλήρη αφοπλισμό των ομάδων του στρατού άμυνα του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Οι αυτονομιστέ δέχτηκαν επίση να ξεκινήσουν συνομιλίε με θέμα την επανένταξη του θύλακα στο Αζερβαϊτζάν. Σύμβουλο του Αζέρου Προέδρου είπε ότι ο στόχο του Μπακού είναι η ειρηνική επανένταξη των Αρμενίων του Καραμπάχ και η εξομάλυνση των σχέσεων με την Αρμενία. Με την νίκη του Αζερβαϊτζάν ωστόσο, εγγυρονται φόβοι για μια μαζική έξοδο των 120.000 κατοίκων του Ναγκόρνο Καραμπάχ.